Καταρχάς, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο γεγονός ότι για άλλη μία χρονιά η αστυνομία έδειξε περίσχιο ζήλο, κλείνοντας δρόμους από νωρίς το μεσημέρι σε απόσταση μέχρι και 6,5 χιλιόμετρα από εδώ, δείχνοντας στην πράξη ότι επί της ουσίας στόχος τους είναι να εμποδίσουν τον κόσμο να κατέβει στις συγκεντρώσεις, να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις και βέβαια ότι προετοιμάζονται για να χτυπάνε το πραγματικό στόχο που δεν είναι άλλος από το ίδιο το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Η σημερινή μας μαζική, μαχητική κινητοποίηση, αυτή εδώ η συγκέντρωση, αποτελεί ακόμα μια χειρή απάντηση προς την κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Δεκάδες σωματεία, ομοσπονδίες, επιτροπές αγώνα, χιλιάδες εργαζόμενοι από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δίνουν και σήμερα αγωνιστικό παρόν. Χαιρετίζουμε τους επαγγελματίες της πόλης και όχι μόνο. Τους βιοπαλλεστές αγρότες που στέκονται πλάι μας και αγωνίζονται για τα κοινά μας προβλήματα. Το αγωνιστικό τους παρόν δηλώνουν και δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι. Σύλλογοι γυναικών που συσπυρώνονται στην ΟΓΕ. Φορείς του κινήματος και μαθητές. Όλοι μαζί ενώνουμε τη φωνή μας και φωνάζουμε τέρμα πια στις αυταπάτες. Βλέπουμε αυτές τις μέρες τοπικούς παράγοντες, δημάρχους και βουλευτές της πόλης μας, υπηρέτες της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, να στρώνουν κόκκινα χαλιά. Υποδέχονται τον Πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη. Για άλλη μια φορά θα μοιράσουν κάλπικα χαμόγελα και χτυπήματα στην πλάτη, μα κυρίως θα μοιράσουν δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις προς τα αφεντικά τους, τους ιδιοκτήτες και τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών ομίλων, ότι θα συνεχίσουν ακόμη πιο εντατικά το έργο τους. Χαμογελάνε αυτάρασκα και μας κουνάνε το δάχτυλο, δείχνοντας το τι μας ετοιμάζουν. Χωρίς ντροπή, έφτασαν σε σημείο να επιδιώκουν να βάλουν 16χρονα παιδιά στη δούλευση των ξενοδόχων και αυτό να το βαφτίζουν και πολιτική πρόνοιας. Μετατρέπουν το εμβόλιο από όπλο για την υγεία του λαού σε εργαλείο διχασμού και στοχοποίησης των εργαζομένων. Παρόλο που εξακολουθούν και δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να θωρακίσουν το ΕΣΥ, με μεγάλη ευκολία τους ήρωες τους έκαναν από διοπομπαίους τράγους. Παιχνίδι επιχειρηματικών συμφερόντων και η υγεία μας. Η κατάσταση στα νοσοκομεία τα λέει όλα. Τα κενά που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής επιδιώκουν τώρα να τα καλύψουν με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κομμάτι-κομμάτι το τεμαχίζουν το ΕΣΥ προκειμένου να δώσουν επιπλέον πεδία κερδοφορίας στους επιχειρηματίες. Δεν πρέπει ο εμβολιασμός, όσο αναγκαίος και να είναι, να γίνει ο τρόπος μέσα από τον οποίο θα κρύψουν τις ευθύνες τους. Η δική τους πολιτική ευθύνεται για το γεγονός ότι ακόμα και η επιστήμη, στα πλαίσια της οποίας υπάρχει και ο εμβολιασμός, αντί για βάση ασφάλειας και υγείας του λαού, μετατρέπεται σε εμπόριο. Μια κατάσταση που αποσπασμένη και από την ανάγκη λήψης μια σειρά άλλων μέτρων, εύκολα μπορεί να γίνει και το εκολαπτήριο για μια σειρά αντιδραστικές ιδέες. Ψηφίζουν νομοσχέδια όπως αυτό που πέρασαν λίγες μέρες πριν και το οποίο προβλέπει την μετατροπή των επικουρικών συντάξεων σε τζόγο και τα αποθεματικά των εργαζόμενων σε τζάμπα κεφάλαιο για τους επενδυτές. Κανένας δεν μένει ανεπηρέαστος από αυτό. Συνταξιούχοι, παλιοί και νέοι εργαζόμενοι στην ίδια μοίρα οδηγούνται. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο έκτρωμα που ψήφισαν το καλοκαίρι. Ένα νόμο που από τη μία έρχεται ως συνέχεια όλων των προηγούμενων αντεργατικών μέτρων. Από την άλλη όμως πρόκειται για ένα νόμο που αποτελεί κυριολεκτικά τομή σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις. Βάζει στο στόχαστρο τον εργάσιμο χρόνο. Επί της ουσίας στοχεύει τη βάση πάνω στην οποία ο εργαζόμενος πατάει προκειμένου να αποσπάσει ό,τι μπορεί ως αποζημίωση για τη φθορά που η δουλειά του προκαλεί. Στοχεύει στη βάση πάνω στην οποία οργανώνει την ίδια του τη ζωή. Την ίδια ώρα
αποσκοπεί στο να διαλύσει την ουσία της λειτουργίας των συνδικάτων και κατ' επέκταση την ίδια τους την ύπαρξη. Οι ίδιοι αποδεικνύουν στην πράξη ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα μιλήσει στη ΔΕΘ με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, ανεξάρτητα με το ποιο κόμμα των αστικών δυνάμεων έχει την κυβερνητική ευθύνη, η ουσία της βαθιά αντιλαϊκής, αντεργατικής πολιτικής που ακολουθούν παραμένει η ίδια. Αυτή την ανάπτυξη υπηρετούν η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες. Έρχονται τώρα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και μας καλούν να πάμε με το μέρος τους. Τα προβλήματα θα λυθούν, μας λένε, αν τους στηρίξουμε και αναλάβουν αυτή τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, κύριοι. Δεν ξεχνάμε ότι και εσείς βάλατε πλάτη για αυτή την αθλειότητα που αντιμετωπίζουμε. Δεν ξεχνάμε τα έργα σας, τους νόμους που ψηφίσατε σε βάρος της απεργίας και της λειτουργίας των σωματείων, σε βάρος του εργάσιμου χρόνου και των μισθών, στην υπονόμευση της κοινωνικής ασφάλισης, τη μετατροπή σε ιδιώνυμο των αγώνων ενάντια στους πληστηριασμούς. Δεν μας πείθουν οι κάλπικες θυμμένες αντιπαραθέσεις σας στα τηλεοπτικά πάνελ. Ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφωνίας σας, επί της ουσίας την ίδια πολιτική ακολουθείτε. Από κοινού υλοποιείτε τις επιταγές της εργοδοσίας. Το ίδιο στρατόπεδο υπηρετείτε. Τις ίδιες λυκοσυμμαχίες ενισχύεται όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Και όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα που ο καπνός από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας δεν έχει καλά-καλά κατακαθίσει. Χιλιάδες στρέμματα δασών, δεκάδες σπίτια, οι κόποι μιας ζωής έγιναν στάχτη. Εγγυημένη εξέλιξη, αν αναλογιστεί κανείς την πολιτική που ακολούθησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Με μειώσεις κονδυλίων που αφορούν την πρόληψη και την καταπολέμηση φαινομένων όπως οι πυρκαγιές, τη δημιουργία έργων προστασίας του λαού, με τη διατήρηση ακόμα και της καμένης γης σε πεδίο επιχειρηματικών συμφερόντων. Σήμερα που ο ιός θερίζει ως αποτέλεσμα και των λειψών υγειονομικών πρωτοκόλλων που οι ίδιοι επέβαλαν για τα κέρδη των ξενοδόχων, των εφοπλιστών και άλλων, που ο λαός στηβάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και που στους χώρους δουλειάς δεν τηρείται κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Σήμερα που ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία με χιλιάδες κενά, με ξεχαρβαλωμένες υποδομές και πρωτόκολλα λάστιχο. Εν έτη 2021, στο διαπολιτισμικό γυμνάσιο, στον Εύωσμο, 7 αίθουσες είναι στα υπόγεια. Αυτά είναι τα μέτρα που παίρνουν για τα παιδιά μας. Σήμερα που οι τιμές στο ρεύμα, στα καύσιμα, στο σούπερ μάρκετ και σε ό,τι χρειάζεται το λαϊκό νοικοκυριό παίρνουν φωτιά. Με το εισόδημα των περισσότερων ακόμη πιο συρρυκνωμένο, βασικές ανάγκες μετατρέπονται σε ακόμη πιο ακριβά, απαγορευτικά για το λαό εμπορεύματα. Βλέπουμε να καταραίνουμε πάταγο για μία ακόμη φορά οι μύθοι που καλλιέργησαν συστηματικά οι αστικές κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία, για να υπομένει ο λαός τους στόχους και τα σχέδια των μονοπωλίων. Πού είναι οι καλύτεροι μισθοί, οι περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας που θα έφερνε τάχα η μεταρρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου και η εξωστρέφεια της οικονομίας? Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για αύξηση του ΑΕΠ. Η ανεργία όμως σταθερά πάνω από το 15% και η ανεργία των νέων πάνω από το 30%. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας έχουν εκτιναχθεί για όσους δουλεύουν και ο μέσος μισθός μειωμένος κατά 25%. Χωρίς να ντρέπονται, παρουσίασαν μέσα στον Ιούλιο σ' αύξηση τα 0,4 ευρώ στον κατώτατο μισθό, τον οποίο κρατούν παγωμένα στα άθλια επίπεδα με τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου εδώ και μια δεκαετία από τότε που κατάργησαν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Την ίδια στιγμή όλα μα όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης έχουν γίνει απλησίαστα από την ακρίβεια. Πού είναι το φθηνό ρεύμα που έλεγε ο Χατζηδάκης, ο γνωστός για τις βρώμικες δουλειές του κεφαλαίου υπουργός? Δεν έταζαν στους εργαζόμενους ότι με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την απολιγνητοποίηση την πράσινη, όπως λένε, ενέργεια, θα έχουμε φθηνό ρεύμα. 50% αύξηση κιλοβατόρα. Τέτοιο το μέγεθος της απάτης. Τόσο βαριά καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Πού είναι τώρα η σταθερότητα της Ευρωζώνης και του κοινού νομίσματος ως αντίδοτο, όπως λέγανε, στον πληθωρισμό. Το πορτοφόλι της λαϊκής οικογένειας αδειάζει με μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Νίκη, ρεύμα και κοινόχρηστα είναι ένας μισθός. Σήμερα που η υποκρισία και τα κροκοδίλια δάκρυα της κυβέρνησης, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κυβερνήσεων που αναφέρονται στην αναμενόμενη αύξηση της προσφυγικής ροής, δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός πως οι πρόσφυγες είναι θύματα των πολέμων και των επεμβάσεων. Τις επόμενες μέρες συνεδριάζουν στην Αθήνα τα γεράκια του πολέμου. Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ είναι πρόκληση για το λαό μας. Μόνο για τη συμμετοχή της χώρας στο μακελιό του Αφγανιστάν ο ελληνικός λαός πλήρωνε 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έκλεισαν νοσοκομεία, σχολεία, μείωσαν μισθούς, συντάξεις. Χιλιάδες αυτοκτόνησαν από απελπισία. Οι νέοι έφυγαν στο εξωτερικό και η Ελλάδα με όλες τις κυβερνήσεις πρώτη σε δαπάνες στο ΝΑΤΟ. Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα είναι δικιά τους ευθύνη, δικιά τους συνειδητή επιλογή. Θυσίες στο βωμό των κερδών που πάντα υπηρετούσαν οι ίδιοι και προκάτοχοί τους. Το επιβεβαιώνουμε κάθε τους λέξη και κυρίως πράξη. Σε επίσημα όμως της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας είμαστε σήμερα εδώ για να τους κάνουμε ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι δεν κάνουμε πίσω, δεν υποχωρούμε. Ακόμη και αυτή η πικρή πείρα η οποία έχουμε μας διδάσκει πολλά. Σε αυτά τα συμπεράσματα πρέπει να βασιζόμαστε προκειμένου να συνεχίζουμε. Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι αν σώθηκε κάτι στις πληγίες σας από τις πυρκαγιές περιοχές, αυτό οφείλεται πρώτα και κύρια στην μάχη που έδωσαν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Το ότι η λαϊκή περιουσία, τα εργατόσπιτα παραμένουν εκτεθειμένα, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα έχει τη διακυβέρνηση. Η λογική κόστους ωφέλους είναι η λογική όλων των κομμάτων που διαδέχθηκαν την κυβερνητική καρέκλα. Τα αποτελέσματα όλοι τα είδαμε. Το θράσος τους έχει φτάσει σε σημείο που ήδη αντιπαρατίθεται για το ποιος ευθύνεται για τα λιγότερα καμένα ή για το σε ποιανού θητεία μετράμε τους λιγότερους νεκρούς. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τους πυροπαθείς που ήδη έχουν οργανωθεί και δίνουν μέσα από τα σωματεία τους τις επιτροπές αγώνες που συγκρότησαν μαχητικούς αγώνες διεκδίκησης για ουσιαστικά μέτρα στήριξης, πλήρης αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών. Μόνο ο οργανωμένος αγώνας φέρνει την αισιοδοξία, φέρνει την προοπτική. Αυτό το γνωρίζουν και οι εκμεταλλευτές μας. Ήδη ξεκίνησαν να δημοσιοποιούν εγκυκλίους πάνω στο νομοσχέδιο έκτρωμα. Δεν είναι τυχαίο που ξεκίνησαν χτυπώντας τη δυνατότητα των εργαζόμενων να οργανώνουν την πάλη τους, να πραγματοποιούν απεργίες. Στο στόχαστρο μπαίνουν πρώτα και κύρια τα σωματεία και αγωνιστές εργάτες. Ήδη το χορό ξεκίνησαν με την απόλυση του συναδέλφου Νίκου Τζανετή, Προέδρου του ΣΕΜΛΑ. Η δική μας απάντηση θα πρέπει να είναι ακόμη πιο δυναμική. Ο οργανωμένος λαός θα σώσει το λαό. Αυτό είναι το σύνθημα που εμάς εκφράζει και έτσι θα πορευτούμε. Γυρνάμε την πλάτη σε θλιβερές, κατά τα άλλα πλειοψηφίες στο κίνημα, όπως τη ΓΕΣΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Δυνάμεις που δεν έβγαλαν άχνα την ώρα που οι εργαζόμενοι έχαναν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Και τώρα, σε αυτές τις συνθήκες, οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες στη ΓΕΣΕΕ οργανώνουν ημερίδες που ως περιεχόμενο έχουν τη διασφάλιση των κερδών των λίγων σε βάρος των πολλών. Με λίγα λόγια, προσπαθούν να φέρουν από την πίσω πόρτα, μέσα στα ίδια τα σωματεία, τα επιχειρήματα του κράτους και της μεγαλοεργοδοσίας. Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε ανυποχώρητη μάχη. Καλούμε συνδικαλιστές που αν και δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας,
αλλά βλέπουν πως ο δρόμος που ακολουθούν οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι αδιέξοδος και ζημιογόνος, να κάνουν το βήμα και να δυναμώσουν την προοπτική του αγώνα. Τους προσπερνάμε αυτούς, τους απομονώνουμε και προχωράμε. Φανερώνονται μπροστά μας δύο επιλογές. Η μία είναι ο δρόμος της υποχώρησης, του συμβιβασμού, δρόμος που σταδιακά και με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε νέες υποχωρήσεις, νέους συμβιβασμούς, σε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση της ζωής μας. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα, της σύγκρουσης, του μπλοκαρίσματος των νόμων, της ακύρωσής τους στα χαρτιά. Κανείς δεν πρέπει να μείνει μόνος, ιδιαίτερα τώρα που με βάση και τους νέους νόμους επιδιώκουν να μας κάνουν ακόμη πιο ευάλωτα θύματα. Όλα τα παραπάνω έχουμε χρέος να τα κάνουμε αντικείμενο πλατιάς συζήτησης μέσα στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, με καλά προετοιμασμένες συνεδριάσεις των δουσούτων σωματείων, με συνελεύσεις και με συσκέψεις, να συνεχίσουμε επίμονα την προσπάθειά μας, ώστε να μην υπάρξει εργαζόμενος που να μείνει ανενημέρωτος για το τι διακυβεύεται σήμερα, για το ότι δεν είναι μόνος του πάνω στους προβληματισμούς του και πολύ περισσότερο για το τι μπορεί ο ίδιος οργανωμένο να κάνει. Και επειδή η κυβέρνηση όρισε και διορία, αρχές του 2022 λέει, πρέπει να εφαρμοστούν αυτά που η ίδια αποφάσισε. Εμείς τους λέμε το εξής, το λέμε ξεκάθαρα. Δεν γραφόμαστε στο εργοδοτικό κρατικό μητρό φακελώματος. Λέμε όχι στη μαύρη λίστα. Δεν κάνουμε τα καταστατικά των σωματείων μας, τα αποφασισμένα μέσα από συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες κουρελόχαρτα. Δεν πειθαρχούμε στη δημιουργία απεργοσπαστικού μηχανισμού το λεγόμενο προσωπικό ελάχιστης της εγγυημένης εργασίας. Δεν θα αφήσουμε να φτιάχνουν τα δουσού των συνδικάτων και των ομοσποδιών οι εργοδότες με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, με πλατφόρμες διαβλητές στην Οθεία. Παλεύουμε για την περιφρούρηση και την διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές, τοπικές, επιχειρησιακές, που επιβάλλουν και περιφρουρούν το σταθερό ωράριο, δεν επιτρέπουν τις απλήρωτες υπερορίες, δίνουν αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρώνουν την Κυριακή αργία. Ιδιαίτερα αυτή η πάλι πρέπει να οξυνθεί με αφορμή και την λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια για κατοχύρωση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας εντός και εκτός δουλειάς, για ουσιαστική προστασία για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αγώνες για να μην χάσει κανένας το σπίτι του, να μην μείνει κανένας χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Εμείς έχουμε τα δικά μας σχέδια, τα οποία και θα τα υλοποιήσουμε. Θα φροντίσουμε ώστε να μαζικοποιούνται συνεχώς τα συνδικάτα, με νέες δυνάμεις, με ακόμη περισσότερους εργαζόμενους. Από το κοινό συντονισμό, από την αλληλεγγύη, από την κοινή ρίζα των προβλημάτων μας, απευθύνουμε πλατή κάλεσμα σε σωματεία, συνδικαλιστές, εργαζόμενους, όλοι μαζί να χτίσουμε ένα πανελλαδικό μέτωπο σωματείων, ενωτικό, μαζικό, με καθαρό προσανατολισμό. Μέτωπο που θα αγκαλιάζει και νέα σωματεία, θα απευθυνθεί σε κάθε συνδικάτο, σε κάθε εργαζόμενο που έχει στο πλάι του τους αντίστοιχους φορείς, των φτωχών αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων της νεολαίας. Αυτή η πείρα αναδείχθηκε και από το άνοιγμά μας το προηγούμενο διάστημα. Η ανησυχία που υπάρχει σε χώρους, σε εργαζόμενους, να μετατραπεί σε δράση. Απλώνουμε το χέρι και οργανώνουμε τη μάχη για να μείνει το έκτρωμα Χατζηδάκη στα χαρτιά. Μέσα από τη δράση μας να φέρουμε στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες. Οργανώνουμε και κλιμακώνουμε με αγωνιστικές μορφές όλο το φθινόπωρο, Οκτώβρη, Νοέμβρη, σπάζοντας την τρομοκρατία και προτείνουμε τη συγκρότηση μεγάλου απεργιακού μετόπου. Δουλεύοντας με τέτοιο τρόπο, η πρότασή μας είναι να πραγματοποιηθεί αρχές Οκτώβρη νέα πλατιά σύσκεψη συνδικάτων με στόχο τη συγκρότηση συντονισμού σωματείων, επιτροπών αγώνα κτλ. Για την αποφασιστική κλιμάκωση του αγώνα,
επιδιώκοντας να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία και συνδικαλιστές. Κύριοι της εργοδοσίας, κύριοι της κυβέρνησης, η γομολάστιχα της ταξικής πάλης είναι αυτή που θα σβήσει όλα τα αντεργατικά νομοσχέδια. Η ανάπτυξη για την οποία εμείς παλεύουμε περιλαμβάνει την καλυτέρευση των ζώων όλων μας μέσα από το πλούτο που οι ίδιοι παράγουμε, σε αντίθεση με τους εκμεταλλευτές μας που δεν συνεισφέρουν σε απολύτως τίποτα. Ο δρόμος πάνω στις ανάγκες μας είναι και αυτός που οδηγεί στο ότι ο δικός μας κόσμος μπορεί να γίνει και ο μοναδικός. Γιατί το είπαμε και πριν, άλλος ο δικός μας κόσμος και άλλος ο δικός σας. Εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς έχουμε και το δίκιο.